Συνολικά 8 αεροσκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας προχώρησαν χθες σε 13 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από την Τουρκία γίνεται τη στιγμή που η γειτονική χώρα πλήττεται από τεράστιες πυρκαγιές που κατακαίνε μεγάλο μέρος της. Παράλληλα, η Ελλάδα βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με πολλά πύρινα μέτωπα. Υπενθυμίζεται ότι χθες, ενώ η τουρκική αεροπορία παραβίαζε τον ελληνικό εναέριο χώρο, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, σε διάσκεψη με αξιωματούχους των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, έλεγε ότι η Ελλάδα απειλεί την ώρα που η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγάλη καταστροφή που έχουν προκαλέσει οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Από ό,τι φαίνεται, η Τουρκία, ό,τι και να λέει περί καλής γειτονίας και ειρηνικών λύσεων, δεν έχει σκοπό να αλλάξει την πάγια επιθετική τακτική της, γεγονός που αποδεικνύει η αντιφατική στάση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας και οι πρόσφατες προκλήσεις του τουρκικού ΙΠΕΞ, από τη μία με την υποτιθέμενη καταπίεση της μουσουλμανικής μειονότητας και από την άλλη με τη δίθεν προθυμία μας να στείλουμε πυροσβεστική βοήθεια. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemesishd.gr.